Παιδιά διαμάντια παρουσίασαν τα έξυπνα προϊόντα τους στον τελικό διαγωνισμό μαθητικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, διεκδικώντας την πρώτη θέση για την καλύτερη μαθητική εικονική επιχείρηση στην Ελλάδα. Συνάνθρωποι μας με προβλήματα όρασης θα προστατεύονται από τα εμπόδια χάρη στην εφεύρεση ειδικής συσκευής κεφαλής της μαθητικής εταιρείας Watch Out του Αριστοτελείου Κολεγίου Θεσσαλονίκης, που κατέκτησε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό μαθητικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Έχουμε έρθει σε επαφή με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και έχουν ενθουσιαστεί με την ιδέα μας. Τους βοηθάει πάρα πολύ στο να προχωράνε στον δρόμο. Ένας ποδηλάτης που κυκλοφορεί απροστάτευτος στη ζούγκλα των μεγαλουπόνων βρίσκει τον τέλειο σύμμαχό του. Μπορεί όμως και να μεταποιήσει το ποδήλατό του σε ηλιακό ή ηλεκτρικό. Η ιδέα αυτή μας ήρθε γιατί στην πόλη μας υπάρχουν πάρα πολλές ανηφόρες και οι ποδηλάτες δυσκολεύονται πάρα πολύ και υπάρχει συνωστισμός οχημάτων, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα σε επίπεδο, υπάρχει πολύ μποτιλιάρισμα. Έχουμε το έξυπνο σακίδιο bicycle, το οποίο είναι εξοπλισμένο με φώτα πορείας, flash δεξιά και αριστερά, καθώς και αισθητήρα των φρένων. Παράλληλα με όλα αυτά μπορεί να φορτίζει οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή έχει ο ποδηλάτης. Η απολύμανση αντικειμένων στο γραφείο θα γίνει πια παιχνιδάκι χάρη σε ειδική συσκευή που κατασκεύασαν μαθητές. Είναι η πρώτη συσκευή απολύμανσης με UV ακτινοβολία. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην αγορά. 10 ομάδες μαθητών με κοφτερά μυαλά από διάφορα μέρη της Ελλάδας αναμετρήθηκαν στον τελικό διαγωνισμό μαθητικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ώστε να αναδειχθεί νικήτρια ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Μαθητικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στις Βρυξέλλες. Είχαμε φέτος 120 σχολεία τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα και μπορώ να πω ότι χρόνο με το χρόνο οι ιδέες των παιδιών που έρχονται είναι ακόμα πιο καινοτόμες και ακόμα πιο πρωτοποριακές. Εντυπωσιακές εφευρέσεις που αποδεικνύουν ότι με αυτή τη νέα γενιά δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα.